κατηγορία. Πολύ δυνατή στην Νότια Αμερική. Έτσι έχουμε πολλούς αγώνες εκεί και έντονο συναγωνισμό. Δεν παίζει ρόλο για εμάς το γεγονός ότι δεν είναι Ολυμπιακή κλάση. Κύριε Μάς, έχετε αγωνιστεί σε πολλά μέρη και είναι η πρώτη φορά όπου έρχεσαι στην Ελλάδα. Πώς βρίσκετε τις ιστιοπλοϊκές συνθήκες εδώ? Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εδώ, περνάμε θαυμάσια. Νομίζω ότι στην Ελλάδα οι ιστιοπλοϊκές συνθήκες είναι πολύ καλές. Έχετε συνέχεια άνεμο, ο καιρός είναι ζεστός, είναι πολύ καλός. Εδώ είναι ένας ωραίος τόπος όπου μπορείς να προπονηθείς. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που μπορεί να βρεθεί μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις? Είναι πολύ δύσκολο να σας το πω. Αλλά ίσως ο Ανδρεάδης χειρίζεται το ιστιοπλοϊκό πολύ καλά. Να γυρίσουμε στα καθημάς όμως. Μετά την αποτυχία των ιστιοπλών μας να πλασαριστούν στην τριάδα του Πανευρωπαϊκού, κυνηγάνε την παγκόσμια διάκριση. Πράγμα δύσκολο. Χτες, παρόλα αυτά, ο Γιώργος Ανδρεάδης, τέταρτος στο Πανευρωπαϊκό, τερμάτισε τρίτος. Τα υπόλοιπα πέντε ελληνικά ιστιοπλοϊκά, τόσα επιτρέπεται να συμμετέχουν, δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Είναι εκτός δεκάδας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εξάλλου, ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος δεν ανέβηκε Έλληνα στο βάθρο. Αυτά για τους άντρες, γιατί στο περσινό αντίστοιχο νέων, Έλληνες αθλητές κατέλαβαν τρίτη θέση. Η αυλαία της φετινής μεγάλης διοργάνωσης πέφτει την Κυριακή με την τελετή της απονομής επάθλων. Ανανέωση του ιστιοπλοϊκού ραντεβού τον Αύγουστο, 16 έως 28, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 3 τετάρτων του τόνου. Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία των Lightning. Και να περάσουμε τώρα στην Ιπασία για να σας πούμε ότι μια εβδομάδα κράτησαν οι 42η Πανελλήνιοι Υπηκοί.